Εκεί πώς ήταν το σχολείο αυτό, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Ήμασταν παιδάκια και Εβραιόπουλα και Χριστιανόπουλα. Πιο πολύ Χριστιανόπουλα, γιατί στην τάξη μου, από ό,τι θυμάμαι, ένα Εβραιόπουλο μόνο θυμάμαι. Το όνομά του. Θα σου το πω τώρα. Μάριο Καράσο. Γιος του Ιζάκ και της Ματίλντε Καράσο. Γιατί ο Ιζάκ και η Ματίλντε Καράσο ήταν φίλοι των γονιών μου. Και αυτός ήταν συνομήλικός μου. Και τον θυμάμαι τόσο έντονα την ημέρα. Τώρα προχωράω, αλλά δεν πειράζει. Την ημέρα που βάλαμε το άστρο και πήγαμε για πρώτη φορά στο σχολείο με άστρο. Εγώ το είχα πάρει αψήφιστα. Δεν ξέρω τι εντύπωση μου έκανε, δεν θυμάμαι καθόλου. Φόρεσα το άστρο μου, πήγα στο σχολείο, μπήκα στην τάξη. Αυτό το παιδί ήρθε στο σχολείο και δεν έμπαινε στην τάξη. Δεν θυμάμαι πώς το ανακαλύψαμε ότι ήταν έξω από την πόρτα, αλλά θυμάμαι που τον έφερε η δασκάλα μέσα στην τάξη και του λέει: «Γιατί δεν ερχόσουνα μέσα, Μάριο?» Και δεν έλεγε. Αυτός είχε μεγάλα μαύρα μάτια, ήταν βουρκωμένος και έσταζαν δάκρυα και δεν έλεγε γιατί. Και του λέει: «Πες μου, γιατί, παιδί μου?» Ήταν μια πάρα πολύ καλή δασκάλα. Δασκάλα με την έννοια της σημερινής αντίληψης της δασκάλας. Ήταν πολύ κοντά στα παιδιά, μας έπαιρνε αγκαλιά να μας εξηγήσει αν δεν καταλαβαίναμε κάτι και αυτά. Και λέει: «Ντρέπομαι». «Τι ντρέπεσαι, Μάριο?» «Ντρέπομαι που φοράω το άστρο». Και τότε η δασκάλα μίλησε, του είπε: «Κάτσε στη θέση σου και θα σας πω». Και μίλησε σε όλη την τάξη και είπε ότι δεν είναι ντροπή να φοράς το άστρο. Το άστρο αυτό δείχνει ότι είσαι Εβραίος και δεν είναι ντροπή να είσαι Εβραίος. Οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν σε έναν Θεό και αυτά. Και ότι θέλω, Μάριε, να είσαι περήφανος που είσαι Εβραίος και φοράς το άστρο, να μην ντρέπεσαι γι' αυτό». Αυτό το θυμάμαι σαν να το λέει σήμερα η δασκάλα. Είναι κάτι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ενώ εμένα το άστρο δεν με είχε πειράξει, η στάση αυτού του παιδιού με είχε πειράξει πάρα πολύ. Έτσι με είχε ταράξει, όχι πειράξει, ταράξει. Πώς νιώσατε με αυτά που είπε η δασκάλα? Τότε ταράχτηκα. Τότε ταράχτηκα. Δεν είχα καταλάβει ως τότε τίποτε, δεν ένιωθα. Ποιο ήταν το όνομα της πόλης που γεννήθηκες? Θεσσαλονίκη. Μετά θυμάμαι, σου λέω ότι ο μπαμπάς βοήθησε ακόμα και τις κοπέλες που είχαμε στο σπίτι, που για μένα είναι αδελφή μου αυτή η κοπέλα, και η οποία έβαλε και κίτρινο άστρο, ήθελε να φύγει με εμάς, η Μαρίκα και η Ελισάβετ, η αδελφή της. Βοήθησε και την οικογένεια αυτή, η οποία ήταν στο σβεστοχώρι. Ήταν μια εποχή που προσπαθούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε και αυτοί να μας βοηθήσουν. Έτσι ήταν οι σχέσεις μας τότε.